η εορτή της επιφανίας των θεοφανίων του Κυρίου μας και η ολόθερμη και ολόθυμη παρουσία όλων των παιδιών του, των ανθρώπων, στις εκκλησίες, στα λιμάνια, στα ποτάμια της πατρίδας μας, επιβεβαιώνει την αγάπη των ανθρώπων προς τον Θεό Πατέρα και την αγάπη του Θεού Πατρός προς τον Θεό. Ο Θεός, ο Τριαδικός, έλαβε μορφή ανθρώπινη και φύση ανθρώπινη. Φύση ανθρώπινη σημαίνει «Είμαι άνθρωπος». Πάσα παράβαση της φύσεως μπορεί να είναι ατόπιμα, μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι έγκλημα, μπορεί να είναι κατακριτέα. Όμως, εκείνος ο οποίος αμαρτάνει ή κάνει την κακή φράση, δεν είναι κατακριτέος επουδενή. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει ακριβώς αυτό το «αγαπάτε αλλήλους», το οποίο άκουσα από χίλιοι μη εκκλησιαστικά να κυκλοφορεί τελευταία, για να το κάνουμε πράξη στην καθημερινότητά μας όλοι και πρώτα απ' όλα η Εκκλησία. Όμως οφείλουν και εκείνοι που τα λένε στην Εκκλησία αυτά και έχουν διαφορετική άποψη να αγαπάνε αλλήλους από την σειρά τους, με τη σειρά τους, από την πλευρά τους, να αγαπάνε το Θεό, να αγαπάνε τους ιερείς, να αγαπάνε τον πιστό κόσμο του Θεού. Και επειδή δεν είναι η μέρα για στενοχώριες, η αγκαλιά του Χριστού, του Χριστού μας αδελφοί μου είναι ανοιχτή για όλους μας και περιμένει τις αμαρτίες μας, το μνήστητη, τη συνδιαλλαγή, όπως τονίζει ο προφήτης Ισαΐας, τη δική μας με τον Θεό και Πατέρα μας. Με ανοιχτές αγκάλες περιμένει εσάς, εμάς και όλους, ό,τι αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, αφήνοντάς τις όμως με πολύ πίστη και πολύ αγάπη στα πόδια Του, να ξέρουμε ότι θα είμαστε ανακουφισμένοι και ακόμη και αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε μάχες, ουσία στον χριστιανισμό και αξία έχει η προσπάθεια και ο αγώνας, ό,τι αποτέλεσμα κι αν έχει. Να έχετε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και του Κυρίου μας στα σπιτικά σας. Να έχετε υγεία και δύναμη όλοι σας, υπομονή και αγάπη.